Είμαι ο Θεολόγος Πατερέλης και είμαι πρόεδρος του πολιτιστικού σωματείου Βενιαμίν Ολέσβιος, Λέσχη Πλωμαρίου Βενιαμίν Ολέσβιος. Η Λέσχη σαν Λέσχη ενοποιήθηκε το 1915 περίπου, ενώ το σωματείο έχει ξεκινήσει από το 1878 σαν αναγνωστήριο. Ενοποιήθηκαν τα σωματεία, δεν υπήρχε πολιτιστικό σωματείο. Και χάρη στην παραχώρηση του δημάρχου, του τότε δημάρχου του κτηρίου αυτό εδώ, το οποίο έδωσε τον κάτω χώρο στο Δήμο, το δίπλα χώρο, το ισόγειο, στα φιλανθρωπικά για να έχουν κάποια έσοδα και τον επάνω χώρο να στεγάζονται τα εκάστοτε πολιτιστικά σωματεία. Πολιτιστικό σωματείο δεν υπήρχε άλλο, οπότε στεγάστηκε αυτόματα εδώ και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Ποιος ήταν ο σκοπός του συλλόγου? Καθαρά πολιτιστικός. Δεν είχε καμία άλλη εμπλοκία. Κατά καιρούς έκανε διάφορα συνέδρια, ελεύθερο πανεπιστήμιο, πολύ παλιά. Το 1990 αδράνησε, οπότε κληθήκαμε εμείς το 2007 και το ξεκινήσαμε από την αρχή. Και κτηριακά και γιατί το κτίριο είχε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, στατικά, τα πάντα αυτά, όλα. Από ό,τι βλέπετε και από ό,τι φαίνεται στον χώρο, έχουν τακτοποιηθεί όλα. Παράλληλα, με πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 240.000 ευρώ, ψηφιοποιήσαμε όλο το αρχείο που υπάρχει εδώ, από το 1870 μέχρι το 1940. Έτσι έχουν σωθεί όλα τα χειρόγραφά μας και... Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό βιβλίο που έχει αυτή τη στιγμή στην κατοχή της Σιλέσια? Έχει δύο χειρόγραφα βιβλία του Βενιαμίν του Λεσβίου, το 1870, τη φυσική του, την οποία έχουμε κάνει πανομοιοτυπία σε 1500 βιβλία, τα οποία μας στήχησαν 60.000 ευρώ, και το ένα Ευαγγέλιο. Αυτά φυλάσσονται στο ειδικό χρηματοκιβώτιο για αποφυγή κινδύνου, πυρκαγιών κτλ. Η Λέσχη είναι προσβάσιμη σε όλους, και διαδικτυακά και με την παρουσία σας. Διαθέτει ένα κηλικείο το οποίο μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Μπορείτε να δανειστείτε βιβλία, να διαβάσετε και μπορείτε να συμμετέχετε στα τμήματα τα οποία έχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνιμα, εκτός COVID φυσικά, κάθε Παρασκευή τμήμα κινηματογράφου, τμήμα σκάκι, το οποίο έχει 60 παιδιά στη Μυτιλήνη και 25 εδώ, 85 παιδιά. Τμήμα χορού, το οποίο 55 άτομα από όλες τις ηλικίες. Και τμήμα μουσικής με 17 άτομα. Αυτά όλα λόγω COVID σταματήσαν και αυτή τη στιγμή το μόνο που μας έχει μείνει είναι το διαδικτυακό σκάκι, το οποίο είναι περίπου 40 παιδιά από Πλωμάρι και Μυτιλήνη, και τα οποία θα σας παρουσιάσουν στις 10 και 11 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο έξω στη Μυτιλήνη. Ένα σουμιλτανέ, θα παίζει ένας με 40 αντιπάλους, και την επόμενη μέρα ένα rapid σκάκι, ένα γρήγορο σκάκι 5 γύρων. Όλος ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι ξεκίνησαν κάποιοι άνθρωποι μέσα στην τουρκοκρατία, γιατί η απελευθέρωση έγινε το 12. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν και δημιούργησαν πολιτισμό από τότε. Αυτή την ιστορία όταν διαβάσει, αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Που μέσα σε δύσκολα χρόνια δημιούργησαν ένα σωματείο πολιτιστικό.